Και πάμε από μαγειρική σε μαγειρική, θα πάμε στο Παρίσι. Θα πάμε στον Ευαγόρα Μαυρομάτι, ο οποίος είναι ένας Κύπριος σεφ. Και θα καταλάβουμε τι σχέση μπορεί να έχει ο Ευαγόρας με τη Μόνικα Μπελούτσι. Αφού φυσικά πάμε και στον Δημήτρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη του πλατό. Μια χαρά με έχεις αφήσει εμένα να βλέπω φαγητό από το μόνιτορ και εσύ να το γεύεσαι, αλλά τέλος πάντων. Θα πάμε τώρα λοιπόν στη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της στο εστιατόριο του Κύπριου σεφ. Δύο αδέλφια τα οποία έχουν δημιουργήσει μία αλυσίδα και δεν είναι η πρώτη φορά που ένας στάρ διεθνούς φήμης επισκέπτεται το μαγαζί του για να φάει. Αυτή όμως τη φορά ήταν η Μόνικα Μπελούτσι. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, μία διόρθωση. Ο σεφ που έχει το αστέρι είναι ο Ανδρέας. Γιατί το αστέρι ανήκει, το αστέρι Μισλά ανήκει στο σεφ και όχι στο εστιατόριο. Okay. Δεν είπαμε κάτι για το αστέρι εμείς. Πάσα δώσαμε σε εσάς, καλά κάνετε και το λέτε, δεν το συζητάμε. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Είπατε, ναι, το ναι. Αστέρι ανήκει στον Ανδρέα. Στον Ανδρέα. Ναι, ναι. Τι έκανε η Μόνικα εκεί, για πείτε μας. Κοίταξε, διάλεξε το εστιατόριο μας και την ελληνική κουζίνα για να γιορτάσει τα 60 της χρόνια. Έτσι. Η Μόνικα είναι πελάτησα εδώ και καιρό, αγοράζει συνήθως από το Delicatessen, το τρατέρ που λέμε. Mm-hmm. Έρχεται τις Κυριακές, ψωνίζει, όλα ελληνικά, δηλαδή κάνει το ρεπά της, απορρεκτικό, πιάτο και επιδόρπιο. Εκτός από ψώνια έρχεται να φάει γενικώς, δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που ήρθε ή είναι όχι, έρχεται στο... Στην ταβέρνα, στο διπλανό. Ναι. Στην ταβέρνα έρχεται για τα γενέθλιά της, έρχεται και στο ετουαλέ που λέμε στο αστερίσμο και για τα γενέθλιά της κάλεσε τους φίλους του στο ετουαλέ. Ποιο είναι το αγαπημένο της ελληνικό φαγητό? Θα σας παραξενέψει, είναι ο μουσακάς που αγοράζει συχνά. Γιατί να μας παραξενέψει? Το Delicatessen, της αρέσει πολύ το τρετέρ, αγοράζει κυρίως για πιάτο το μουσακά. Ναι. Όμως, στα γενέθλια της το μενού αποτελείται από 7 πιάτα. Για πείτε μας. Υπάρχουν τα δύο, τα μίζαμπούς που λέμε, οστρακοειδή με αποτάραχο με στελογγύου, ελληνική σαλάτα, ανθόσκολο κυτσιάς με μελιτζάνα, κολοκύθι, κουνουπίδι και τέτοια, λαβράκι ψαρέματος, αρνάκι λοζέρ, μια περιοχή της Γαλλίας και μετά τα δύο επιδόρπια. Τα οποία ήταν? Έτσι. Τα οποία ήταν κατά ύφη σορπέ με μάγκο και φρούτο πάθους και σορπέ με σισάμι, κρέμα πραλίνα, σορπέ από κόκκινα φρούτα και χυμίου μυρτιλίων που λέμε. Κύριε Μαυρομάτι, εμένα ναι. Επειδή η κουζίνα αυτή ήδη με έχει λαχταρίσει λίγο, η Μόνικα Μπελούτσι από κοντά είναι ωραία. Είναι πιο ωραία από κοντά παρά στη φωτογραφία. Yeah. Και μπορώ να σας πω, ήταν και αμακιγιάριστη και ήταν ακόμα πιο ωραία. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σας κάνω. Ναι. Στα γενέθλιά της ήταν και ο σύντροφός της, ο Τιμ Μπάρτον. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Είναι θέμα εμπιστευτικότητας. Να σας πω κάτι. Έχουμε τη συνήθεια να δεχόμαστε... Σωστόν και καλά κάνετε. Και αυτούς και έτσι... αποφεύγουμε να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχει ειδική πτέρυγα στο εστιατόριο που πηγαίνουν να φάνε VIP πρόσωπα ή κάθονται με τους άλλους θαμώνες όλοι μαζί? Κοιτάξτε να σας πω, δεν μας ζήτησε να καθίσει μόνο ξέρουμε το τραπέζι που θέλει, αλλά την τελευταία στιγμή έχουν προσθεθεί άλλα δύο άτομα και πήγαν στο ιδιαίτερο σαλόν. Έχουμε μία μικρό σαλόνι. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν την ενοχλεί καθόλου. Είναι θερμός άνθρωπος, απλή γυναίκα. Δεν το είχε με το προσωπικό να κουβεντιάσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα η Μόνικα. Είχε χολιγουδιανό τουλάχιστον αέρα η γενέθλια, πώς το λένε, σύναξη αυτή. Αυτό, μην μας πείτε ονόματα. Ναι, ναι. Ήταν, ας πούμε, ηθοποιοί, αναγνωρίσιμοι. Μέχρι εκεί, μην μας πείτε ονόματα προς Θεού. Είχε αναγνωρίσιμους και μάλιστα και ένας Έλληνας. Α, και ένας Έλληνας. Ηθοποιός τουλάχιστον αυτό πείτε μας. Τουλάχιστον θα τα πείτε. Και ένας Έλληνας, δεν μπορώ να σας πω το όνομά του. Όχι, μόνο αν είναι ηθοποιός πείτε μας. Και αν ήταν ηθοποιός μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ηθοποιός. Φωτιές μας βάλατε. Τι κουίς μας βάλατε. Ηθοποιός ήτανε. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να πω τα ονόματα που ήταν. Προς Θεού, δεν το συζητά. Αλλά ήτανε μια απλά πράγματα, δεν ήτανε...
Ωραία, άλλη μια ερώτηση. Τη σβήσανε τούρτα, τη είπαν το. Στα γαλλικά πώς είναι, παιδιά. Ζουαγέ. Αυτό το είχαμε. Εκτός από τα δύο επιδόρπια που είναι στο μενού, διότι αυτό είναι ένα μενού, λέγεται signature. Αυτό το μενού είναι υπογραφή του σεφ. Mm-hmm. Και αποτελεί τον από 7 πιάτα. Mm-hmm. Μετά, όταν υπάρχουν τέτοια ευεδμά όπως τα γενέθλια, ακολουθεί και ένα γλυκό ειδικό. Έτσι. Mm-hmm. Η τούρτα. Ωραία. Ναι. Η τούρτα που λέμε, ναι. Η τούρτα. Ωραία, πολύ ωραία. Φαντάζομαι τα πολιτικά πρόσωπα που έρχονται χρειάζονται περισσότερη ιδιωτικότητα. Έχουν πάει ο Φρανσουά Ολάν, έχει πάει ο Σαρκοζή, έχει πάει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Όχι, ναι, και κάθονται με τον κόσμο όλοι σχεδόν, εκτός όταν έχουν και ο Ολάν και ο Σαρκοζή και ο Μακρόν. Ναι, δεν είναι. Είναι ελάχιστες οι φορές που ζητάνε. Όταν έχουν κάτι να συζητήσουν, βέβαια θα πάρουν το σαλόνι. Αλλά κάθονται όλοι μαζί με τον κόσμο. Ποιο είναι πιο καλοφαγάς από τους πολιτικούς που αναφέρατε, ας πούμε. Ποιος είναι πιο καλοφαγάδες. Ναι. Είναι όλοι καλοφαγάδες. Ο Μακρόν και ο Ολάν είναι και. Πίνουν και ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όταν έρθουμε, καθίστε μας στο πριβέ. Διαλέγουν ωραία κρασιά. Όλα ελληνικά όμως. Και η Μόνικα ελληνικό κρασί. Τέλειο. Έχουμε και ένα στην κάρτα ιταλικό. Είναι δύο ελληνικά που έχει πει. Αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Πολύ, έρχεται πολύ. Και πολύ συχνά διακοπές στην Ελλάδα. Αγαπάει πολύ την Ελλάδα, ξέρει όλα τα σπεσιαλιτέ. Αφού σας λέω κάτι, όχι δεν μπορώ να πω κάτι Κυριακή, αλλά Κυριακή πρωί πάει αγοράζει από το τρεπέ, το take away και κάνει ελληνικό ρεπάρο. Την επόμενη φορά που θα έρθει, κύριε Μαυρομάτη, να της στείλετε, της δώσετε τους χαιρετισμούς μας, να της πείτε ότι υπάρχει μια εκπομπή στην Ελλάδα που λέγεται Weekenders. Κάναμε μια σύνδεση και σας στέλνουν την αγάπη τους, και ο Θανάσης, τα φιλιά τους. Και επειδή ο Θανάσης πάτρας είναι και δεσμευμένος, υπάρχει και ένας ελεύθερος στο τραπέζι, οπότε... Εντάξει, σωστό. Εγώ την έχω δει βέβαια, Μόνικα. Αύριο έρχεται. Εγώ την έχω δει χρόνια πριν. Ωραία. Στα χαιρετίσματά μας. Να είστε καλά. Ευχαρίστω. Εγώ, παιδιά, την έχω δει πολύ κοντά εδώ, στο κτήμα Νάσιωτζη και είχε έρθει για μια εκδήλωση. Κτήμα Νάσιωτζη, δεν ήταν. Ναι, 20 χρόνια πριν. Και σου κόβει την Ανάσα. Έπαθα σοκ. Είναι πανέμορφη, Ευελίνα. Δεν είναι μόνο η αντικειμενική καλονή. Ομορφιά, είναι και αυτή η γοητεία και ο αέρας που αποκτήνει. Τι εκπέμπει, ναι. Φοβερή. Νομίζω πως πρέπει να ξεψαχνίσουμε τώρα τα Instagram των Ελλήνων ηθοποιών. Να δούμε. Ναι, θα το πάρουμε εργασία για αύριο. Αύριο θα έρθουμε οι μελαιότεροι. Ή μπορεί να μας στείλει μόνο στο μήνυμα. Παιδιά, εγώ ήμουν, φαντάζομαι. Αν μας ξέρει και αν μας βλέπει. Πάντως, φωτογραφία δεν ανέβασε κάτι να το δούμε από τα social media αυτό που ήταν. Άρα θα το βρούμε πολύ δύσκολο. Ξέρετε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήθελε να σπουδάσει δικηγόρο και νομίζω ξεκίνησε. Μπορεί να έχει πάρει και πτυχίο. Και η Κιμ Καρντάσια. Και η Καρντάσια, αλήθεια λες. Μα σπούδασε, δεν σπούδασε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, λέει, τόσο όμορφη. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι ήταν τόσο όμορφη. Που θα διέπραταν αδικήματα για να του υπερασπιστεί. Έλεγε μια ιστορία ο πατέρας της ότι πήγε να φάει κάπου και ήταν μικρή τώρα. Η Μπελούτσι ήταν 8 χρονών, α πούμε, κτλ. Baby Μπελούτσι. Ναι, ήταν μωρό. Το baby Λιάγκα. Ο τύπος. Είναι η ιστορία που λέει ο πατέρας της. Ο εστιατόρας τους κέρασε γιατί έμεινε εκστασιασμένος, εκθαμβός από το πόσο όμορφη ήταν η μικρή. Οπότε, προφανώς και λογικώς, μεγαλώνοντας, εντάξει, τώρα μιλάμε για το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς, και αλλά έχει φοβερό ηθοποιός. Χαρακτήρα, παιδιά. Το που λέμε. Και για τη δουλειά της δεν λέμε πολύ, που είναι κούκλα, αλλά είναι και υπερβολικά καλή ηθοποιός. Και είναι και πάρα πολύ γιωμένη, παιδιά. Εμένα αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να πείσει ότι είναι όμορφη, να διατηρήσει την ομορφιά της με τρόπους, ας πούμε, τεχνητούς. Θα συμφωνήσουμε, αν δεν αφήσει, είπε και ο κύριος Μαυρομάτης, ότι ήταν άβαθη τώρα στο πάρτι γενεθλίων και μετά από αυτή τη συζήτηση, νομίζω του χρόνου θα είμαστε και εμείς καλεσμένοι σε αυτά τα γενέθλια, αν μας βλέπεις. Και επειδή έχει πει κιόλας, με συγχωρείς, ότι ο χρόνος δεν με φοβίζει, γιατί ούτως ή άλλως με τον χρόνο δεν μπορείς να τα βάλεις. Είναι σύμμαχο. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον χρόνο. Σωστά. Το θέμα είναι να μεγαλώνεις και να είσαι ευτυχής και μόνο που μεγαλώνεις.